Είτε με αυτήν την υπόθεση. Να πούμε λίγο στον κόσμο που δεν μας έχει ακούσει, κύριε Ορφανέ, ότι βλέπουμε ένα δελτίο τύπου της Ιρακής Πολιτείας που αναγράφει χωρίς νερό επί τρεις μήνες τμήμα του οικισμού του εμπορίου. Ολόκληρο το καλοκαίρι τμήμα του ιστορικού πυρήνα του εμπορίου έχει παραμείνει χωρίς νερό παρά τις διαμαρτυρίες κατοίκων. Η ΔΕΗ Αθήνας επιμένει όλο αυτό το διάστημα ότι υπάρχει έκτακτη βλάβη. Θέλετε να μας πείτε περισσότερα πράγματα πάνω σε αυτό? Μας ακούτε? Μου κάνει, επειδή είμαι από τη Συριακή Πολιτεία, θα ήθελα να πω ότι μου κάνει εντύπωση γιατί δεν ερωτήθηκα ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα 3 Αυγούστου είχαμε το πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί δεν έχει νερό το εμπόριο. Όσον αφορά το κομμάτι λοιπόν της ίδρυψης του εμπορίου, για να πούμε ποια είναι η αλήθεια, γιατί είμαστε σε περίεργες εποχές, σε περίεργες ημέρες προεκλογικές και καλό θα ήταν να τα βάζουμε σε μια σειρά. Όπως είπα και στην εκπομπή του κ. Πράσου. Στις 20 Ιουλίου διαπιστώσαμε μία βλάβη στο εμπόριο. Μία απώλεια νερού θα μπορούσα να πω. Μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης της ίδρυψής μας. Αυτό στο αποκορύφωμα ήταν 27 Ιουλίου να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την υδροδότηση, κυρίως πίσω από την κεντρική εκκλησία του εμπορίου και από το εστιατόριο Χοντρός Λιγνός μέχρι και το Σουλατζίδικο του Σαύρου, για να καταλαβαίνουν και την απόσταση. Για πού μιλάω. Ναι. Αυτό το κομμάτι λοιπόν πήγε όλη η τεχνική υπηρεσία και έψαξε το πρόβλημα. Όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τα προβλήματα της ΔΕΗ είναι κάτω από τη γη και είναι δύσκολο να βρίσκονται άμεσα. Όλη η τεχνική υπηρεσία πήγε εκεί. Στις 3 Αυγούστου, 3 Αυγούστου το μεσημέρι, περίπου στις 3 η ώρα, βρήκανε επιτέλους τη βλάβη η τεχνική μας. Και οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί ήταν για πολλές μέρες, νύχτα μέρα, στο συγκεκριμένο σημείο, και ο τεχνικός διευθυντής ο κ. Βυρβίλης, και ο ναυπηλιωτής ο κ. Ζαφυρόπουλος, και ο προϊστάμενος ο κ. Χατζηλαζαρίδης, αλλά και όλο το τεχνικό επιτελείο της ΔΕΙΑΘ. Βρήκαν λοιπόν αυτή τη βλάβη, αποκαταστάθηκε αυτή η βλάβη μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ, και την επόμενη μέρα άλλαξε και το δίκτυο στο κομμάτι που λέγεται, στην περιοχή που λέγεται Πασόκ, για να μπορέσει να τελειώσει το θέμα, να μην έχουμε ούτε βλάβες ούτε ασπασίματα. Γίνεται όμως στη συγκεκριμένη περιοχή. Στη συγκεκριμένη περιοχή που λέει η καταγγελία η κυρία, η οποία πραγματικά έχει επικοινωνήσει μαζί μου αρκετές φορές, δεν είναι σημερινό, δεν είναι τωρινό, δεν είναι το 2023. Ήταν το 2022, ήταν το 2021, το 20 δεν ήταν και δεν υπήρχε καταναλώσεις. Και είναι το πρόβλημα αυτό πολλών ετών. Τι γίνεται λοιπόν στην περιοχή πάνω εκεί ψηλά, ότι η κεντρική δεξαμενή του εμπορίου είναι πολύ πιο χαμηλά από τα συγκεκριμένα σπίτια. Άρα το εμπορίο, εφόσον τροφοδοτείται βαρυτικά όλο το δίκτυό του, δεν μπορεί να φτάσει εκεί πάνω το νερό. Τις ώρες αιχμής. Αυτό λοιπόν που παροτρύναμε, αν θέλουν να λύσουν το πρόβλημά τους το 2021, ήταν το να βάλουν δεξαμενές. Η συγκεκριμένη κυρία, ενώ επικοινώνησε μαζί μου, δεν ήθελε να βάλει δεξαμενές, γιατί δεν ήθελε να πληρώνει το ρεύμα του πιεστικού. Αυτό μου είπε εμένα προσωπικά. Από εκεί και πέρα της είπα ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι μέχρι να μπει η καινούργια αφαλάτωση σε λειτουργία, γιατί κάποια δίκτυα θα μπουν με πιεστικό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το συγκεκριμένο σπίτι, αν έβαζε δεξαμενή, όπως έχουν βάλει και τα υπόλοιπα της περιοχής, δεν θα είχε πρόβλημα. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα? Τώρα με τη λειτουργία, τη δοκιμαστική λειτουργία της αφαλάτωσης. Σήμερα μπαίνουν κάποια πιεστικά σε λειτουργία για να μπορέσουν να δώσουμε παραπάνω πίεση στη συγκεκριμένη περιοχή. 16 του Αυγούστου έρχεται η ΔΕΗ, γιατί έχουμε και το πρόβλημα της ΔΕΗ, να συνδέσει την νέα αφαλάτωση του εμπορίου με το ρεύμα. Υπολογίζουμε 20 με 21 Αυγούστου να έρθει η εταιρεία η Ουατέρα για να ξεκινήσει τη δοκιμαστική λειτουργία. Και από ό,τι μας έχει πει η εταιρεία, το πρώτο πενθήμερο του Σεπτεμβρίου ή τέλος Αυγούστου ή το πρώτο πενθήμερο του Σεπτεμβρίου θα έχει αφαλατωμένο νερό η περιοχή του εμπορίου και θα έχει λυθεί και το πρόβλημα το να πηγαίνει το νερό απάνω με το πιεστικό συγκρότημα που διαθέτει η μεγάλη αφαλάτωση. Από εκεί και πέρα είναι ένα πρόβλημα, ξαναλέω, που είναι πολλών ετών λόγω του βαρετικού δικτύου της ΔΕΙΑΘ. Δηλαδή, Μανώλη, πρόκειται για ένα σπίτι μόνο στην περιοχή? Τουλάχιστον ένα σπίτι έχουμε. Υπάρχουν και άλλοι που έχουν και άλλα σπίτια εκεί πρόβλημα, αλλά, ξαναλέω, το έχουν λύσει με την εγκατάσταση μιας δεξαμενής και το πιεστικό. Και το συγκεκριμένο σπίτι είναι τρύπατο,
ξέρετε πώς είναι η Σαντορίνη, τα σπίτια καλύτερα από μένα. Ναι. Είναι τρύπατο πάνω στο βουνό και δεν μπορεί να φτάσει ούτε καλά και δεξαμενή να βάλει και το νερό να λύσουμε και με πιεστικό να πάμε, θα πρέπει και εκείνη να βάλει πιεστικό για να βάλει στους πάνω ρόχους. Κατάλαβα. Κύριε Ορφανέ, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή διαβάσαμε το δελτίο τύπου της Θηρακής Πολιτείας, έχει επικοινωνήσει κάποιος πριν βγει το δελτίο το συγκεκριμένο μαζί σας? Όχι, όχι. Δεν έχει επικοινωνήσει κανένας μαζί μου και μου κάνει εντύπωση, γιατί αυτό το πρόβλημα, εφόσον είναι τρεις μήνες λοιπόν, δεν έχω ρωτήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο για το πρόβλημα. Αλλά καταλαβαίνετε, κυρία Δίλα, ότι στο βωμό της προεκλογικής εκστρατείας θυσιάζονται πολλοί. Ένας από αυτούς είμαστε κι εμείς. Ωραία. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε την Παρασκευή, κύριε Ορφανέ, που θα σας έχουμε μετά από πολύ καιρό εδώ, εφόλης της ύλης, να μας απαντήσετε σε αρκετά ερωτήματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Δημήτρη, θες να κάνεις κάποιο σχόλιο, εσύ? Ναι, είναι ένα ζήτημα. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι ότι υποτίθεται σε λειτουργία η αθαλάτωση του εμπορίου. Αλλά αν κατάλαβα καλά και από όσα είπε τώρα και από όσα μου είπε στην εκπομπή τη ραδιοφωνική ο κύριος Ορφανός, είναι μια κατοικία και κάποιες άλλες κατοικίες, αλλά αυτή η συγκεκριμένη, η οποία αντιμετωπίζει το πρόβλημα, που λόγω του υψομέτρου δεν φτάνει η πίεση του νερού για να τροφοδοτήσει με την επαρκή πίεση. Έτσι. Ναι. Κάτι που το αντιμετωπίζουν και διάφορα κατά καιρούς, το αντιμετωπίζαμε παλιότερα, κατά καιρούς, ακόμα και σε πολύ χαμηλές περιοχές. Τώρα, διαβάζοντας αυτό το δελτίο τύπου, Δημήτρη, δεν καταλαβαίνεις κάτι διαφορετικό? Μιλάει για όλο το καλοκαίρι. Μείνει... Ολόκληρο το καλοκαίρι χωρίς νερό, αυτό καταγγέλλει. Ναι, ότι έχει μείνει ένα τμήμα του οικισμού χωρίς νερό. Ναι. Τώρα ο κύριος Ορφανός μιλάει για ένα μόνο σπίτι, γιατί οι υπόλοιποι πειθάρχησαν να το πω. Το έχουν διευθετήσει. Το έβλεψαν να το πω και αγόρασαν ο καθένας ένα πιεστικό και το νερό, ας πούμε, γεμίζει τη δεξαμενή τους με αποτέλεσμα να μην έχει να κάνει με την υπόλοιπη κατανάλωση, γιατί σε ώρες μεγάλης κατανάλωσης του νερού, ας πούμε, το απόγευμα κατά τις 5-6, όπως καταλαβαίνετε, η πίεση του νερού ακόμα και σε χαμηλές περιοχές πέφτει. Γιατί όλοι πέφτουν πάνω να κάνουν ντους μετά και πάνω κτλ.